Γύρισε πίσω ο άνθρωπος. Και επίσης δεν έχει και το μόνο εγώ. Ο άνθρωπος είναι της προσφοράς. Όταν είχα πρωτοπάει εκεί, μου εξηγούσαν συμφοιτητές ότι είχα φτάσει τέλη Αυγούστου, είχε κρύο, γιατί εγώ είμαι στη Σκωτία. Είσαι Σκωτία, ψηλά, ναι. Ναι. Και μου εξηγούσαν συμφοιτητές ότι δεν πρέπει να ανησυχώ, γιατί κάνει και ζέστη, λέω ότι εννοείται, έκανε 23 βαθμούς, λέει, την πρώτη εβδομάδα. Και κυκλοφορούσαν τις αλληλάδια. Δυσκολευτήκαμε να συνεννοηθούμε για το τι σημαίνει ζέστη. Πάντως δεν θα μένατε στη Σκωτία, δεν πιστεύω. Συγγνώμη. Θα μένατε στη Σκωτία. Όχι, αυτό κρίθηκε και από την ιστορία. Λόγω καιρού ή λόγω ζωής, λόγω τι. Λόγω ζωής και λόγω ζωής είναι πολύ σκοτεινό. Αλλά εντάξει, έχει άλλες αρετές. Λοιπόν, τώρα επιστρέψατε λοιπόν πριν από τόσα χρόνια από τη Σκωτία. Ακολούθησε μια πορεία. Αυτά ζήτησε για το καιρικό Σκωτία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τώρα να σα πω το εξής, θέλω να το βρω τώρα. Να πούμε και μεγάλη προσοχή στους ανθρώπους που είναι στις περιοχές που επηρεάζονται από τα φαινόμενα. Πάρα πολύ. Ήδη είδατε στο Βόλο, είχαμε αρκετά και εγκλωβισμούς οδηγών και έτσι ανθρώπους οι οποίοι δεν χρειάζεται, ακούσατε μια καλά κάνετε και το θυμίζετε, ειδικά οι αγρότες που μας βλέπετε, μην βγείτε σήμερα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάτε στις καλλιέργειές σας και να δείτε τι γίνεται με τα. Λοιπόν, με συγχωρείτε τώρα. Έψαχνα να βρω ακριβώς πώς θέλετε. Το άκουγα χθες και τώρα το τύπο να το βρω. Το άκουγα χθες στον Αντώνη Παπαργύρη της GPO, μίλησε εδώ στο Earth News και στον Θάνο Σιαφάκα. Είπε λοιπόν σε σχέση, είπε διάφορα σχέση με την ενωσικοματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ και είπε, να το εδώ το βρήκα. Μάλλον λέει και οι υπόλοιποι ψήφοι θα πρέπει να πούνε ευχαριστώ στον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έστρεψε στα φώτα της δημοσιότητας και των media προς διαδικασία που εξελίσσεται. Λέει, θα μου επιτρέψετε να πω ότι επέπνεε μια εσωστρέφεια και μια είδους μιζέρια. Είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα ετοπάθειας, το οποίο ήρθε να το ανατρέψει ο κύριος Κασελάκης με την παρουσία του. Συμφωνείτε με αυτή την ανάλυση? Ήταν έτσι, δηλαδή, μέχρι την παρουσία Κασελάκη? Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει και άλλα βήματα για να γίνει πολιτικό γεγονός αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, να έχουμε άλλο χρονοδιάγραμμα, να κάνουμε μια δημόσια τηλεοπτική συζήτηση, να αφήσουμε ενδεχομένως και οι φίλοι του κόμματος να ψηφίσουν. Εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε προσθέτει στο ενδιαφέρον είναι καλοδεχούμενο. Και με αφορμή αυτό, θα ήθελα να κάνω για άλλη μια φορά έκκληση να πέσουν οι τόνοι, να μην αποδίδει ο ένας τον άλλον ταπεινά κίνητρα και ελαττήρια. Κάθε ένας έχει δικαίωμα να κριθεί για την πορεία του και την ατζέντα του και να κρατηθεί ο δημόσιος διάλογος, ο οποίος δυστυχώς γίνεται μέσω τρίτων. Ναι. Να ρωτήσω κάτι όταν απέσυρε το μεσχωρίς. Όταν ας πούμε, είχαμε στις κομματικές διαδικασίες, στο Πασόκ, Γιώργος Πανδρέου με Ευαγγέλη Βενιζέλο, ή στην Νέα Δημοκρατία, Αντώνη Σαμαράς με Ντόρα Μπαγκογιάννη, παίρνω δύο. Τρομερή ένταση υπήρχε, καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Τρομερή ένταση. Δεν νομίζω ότι θα πέφτει κακό για τα κόμματα αυτά. Δεν υπήρχε ένταση, όχι, μια συσπήρωση. Κάθε άλλο. Και θέλω να σας πω τώρα και από την προσωπική μου πείρα αυτών των ημερών, διότι έχω γυρίσει και αρκετές πόλεις. Καθώς περνάνε οι μέρες, διαπιστώνω ότι αυτή η διαδικασία συμμετοχική είναι και αναζωογονητική. Διότι το κόμμα μας προέρχεται από ένα πάρα πολύ δύσκολο εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά η διαδικασία της συμμετοχής και της επιλογής του υποψηφίου, του Προέδρου, του επόμενου Προέδρου, δίνει, νοηματοδοτεί την επανεκκίνηση και την κινητοποίηση και των μελών και του κόσμου που είναι στον περίγυρό μας. Το μεγάλο στοίχημα είναι στις 10 του μήνα να έρθει πάρα πολλοί κόσμος να ψηφίσει. Θέλω να πω και από τη συχνότητά σας ότι δεν υπάρχει προϋπόθεση να είσαι ήδη μέλος. Έρχεσαι, γράφεσαι, ψηφίζεις. Και γράφεσαι κιόλας. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ? Κάποιοι λένε ότι είναι δομικό. Κάποιοι λένε ότι είναι ταυτότητας. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, με εξαίρεση τον κύριο Κασελάκη, ειδικά οι τρεις σας ήσασταν μέλη κυβέρνησης. Όπου θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να πει, ήσασταν κομμάτι αυτής της είτε έλλειψης ταυτότητας, είτε αυτού του δομικού προβλήματος που υπάρχει. Σε αυτούς τι απαντάτε? Σας πω ότι η κυβέρνησή μας κρίθηκε το 19 και 32% του λαού την αποτίμησε θετικά. Νομίζω όμως ότι από το 19 και μετά κοντοσταθήκαμε. Φρενάραμε τη διαδικασία του μετασχηματισμού μας, την οποία την εκλάβαμε ως μήνυμα και την αποτύπωσε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στη δήλωση που έκανε το βράδυ των εκλογών του 19. Είπε ότι ο Μητσοτάκης πήρε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και εμείς εντολή μετασχηματισμού του κόμματός μας σε μια αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Και αυτό που πρέπει να πούμε ευθέως στον κόσμο είναι ότι αυτή την εντολή δεν την υλοποιήσαμε, την υλοποιήσαμε με δειλό τρόπο και το δάνειο της ψήφου δεν το αξιοποιήσαμε όπως έπρεπε. Τώρα γιατί κάποιος βλέπει, παρακολουθεί λοιπόν τον Νίκο Παπά, γιατί να ψηφίσει, γιατί να επιλέξει για τη θέση του Προέδρου Αρχηγού Κόμματος τον Νίκο Παπά? Καταρχήν να συμμετέχει και δεύτερον να κάνει την επιλογή που μπορεί να δώσει στην παράταξη τις προοπτικές της νίκης. Εγώ αυτό που λέω και η συλλογική μας προσπάθεια αφορά την ανάγκη να επαναβεβαιώσουμε την ταυτότητα
της μεγάλης αριστερής προοδευτικής παράταξης, όπως την αποτυπώσαμε στη διακήρυξή μας το 2019, που είπαμε ότι είμαστε όλες οι θετικές παραδόσεις του αριστερού και προοδευτικού κινήματος και συσπηρώνουμε πολίτες από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Αυτό η άσμο και ο Τσακαλώτος αυτό δεν το εκφράζει. Έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις. Είναι καλοδεχούμενο, είναι θεμητό, είναι απαραίτητο. Πολιτικοποιεί το επίπεδο του διαλόγου. Υπάρχει άποψη που λέει ότι πρέπει να εκφράζουμε τη ριζοσπαστική αριστερά και υπάρχει και η άποψη που λέει ότι δεν πρέπει να επιλέγουμε τη χρήση αυτών των όρων, αριστερά, κέντρο και δεξιά, για να αυτοπροσδιοριζόμαστε. Είναι δύο απόψεις με τις οποίες διαφωνώ. Θεωρώ ότι η μία συνιστά έναν αυτοπεριορισμό και η δεύτερη είναι μεθοδολογικά εντελώς λάθος. Τώρα, μέχρι το 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, ας το πούμε έτσι, αν μου επιτρέπει η έκφραση, ένα ατόφιο κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Μετά κυβέρνησε. Στην πορεία που κυβέρνησε, έκανε κάποια πράγματα που φαντάζομαι κάποιο κομμάτι της βάσης του αποξένωσης φάνηκε εκλογικά αυτό, γιατί δεν ήταν αυτά που λέμε που περιμένεις να κάνει ριζοσπαστική αριστερά. Βέβαια, υποσυνθήκες μνημονίων, έτσι. Δηλαδή, διαπραγματεύτηκε και υπέγραψε ιδιωτικοποιήσεις όπως τα περιφερειακά αεροδρόμια, πήγε στον Τραμπ και είπε μπορεί να είναι διαβολικός, αλλά είναι κάτι και καλό. Υπέγραψε συμφωνίες για τις αμερικανικές βάσεις και ανατολικές στην Ελλάδα και άλλα. Έβαλε φόρους τους πάνω και άλλα αρκετά. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα ταυτότητα. Κάπως θα το λύσετε αυτό, να πείτε, βάζετε να χύσει αυτή την περίοδο. Λέτε, αυτά γίνανε πριν τα μνημόνια και εμείς, αν ξανακυβερνήσουμε, κάνουμε κάτι άλλο. Για να τα ξαναδούμε. Έγιναν όλα αυτά που είπατε, ανεξάρτητα πώς τα αξιολογεί ο καθένας, γιατί εμείς δεν ζητήσαμε εντολή για να αλλάξουμε, ας πούμε, τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο ζήτημα. Και αξιολογήθηκε η πορεία της διακυβέρνησής μας και πήραμε 32%. Από εκεί και μετά όμως, πρέπει να δούμε με ειλικρίνεια εάν κάναμε τα βήματα που έπρεπε για να αλλάξουμε δομικά και τον ίδιο μας τον εαυτό. Το εγχείρημά μας είχε αγκαλιαστεί από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Από το 2012 που φτάσαμε στο 27% και γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα είχαμε ένα ιστορικό παράδοξο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κόμμα της τάξης των 2 εκατομμυρίων ψήφων και των 30.000 μελών. Δεν υπήρχε προηγούμενο στα ελληνικά πολιτικά πράγματα τέτοια μεγάλη αναντιστοιχία. Καθυστερήσαμε λοιπόν να ανοίξουμε τις πόρτες μας και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Να το παραδεχτούμε με τρόπο έτσι σκληρό και για εμάς, για να μπορέσουμε να πιάσουμε επαφή με τα ερωτήματα και τις προσδοκίες του δημοκρατικού κόσμου, ο οποίος περιμένει μια αξιόπιστη δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Ναι, εγώ δεν έχω καταλάβει όμως αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Ποια είναι τα προτάγματα, δηλαδή γι' αυτό βάζω την περίοδο. Πριν το 2015, πριν κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπαχλημίτσο, δεν καταλαβαίνω γιατί γυρνάτε πριν το 2015. Σας λέω ότι είχαμε μια πορεία. Κυβερνήσαμε, αξιολογηθήκαμε για τη διακυβέρνησή μας, πήραμε 32% και αξιολογήθηκε ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήσαμε τον εαυτό μας από το 19 και μετά. Και λέω ότι από το 19 και μετά, πρώτον, δεν αξιοποιήσαμε την δανεική ψήφο την οποία έτσι την προσδιορίσαμε το βράδυ των εκλογών του 2019. Δεύτερον, επιμείναμε να παρουσιάζουμε τον εαυτό μας ως καλό διαπραγματευτή, φέρνοντας μνήμες των δυσκολιών και των εντάσεων που είχε η περίοδος του 2015. Αυτό ήταν πάρα πολύ κρίσιμο και γίνανε και λάθη της τελευταίας στιγμής, τα οποία ήρθαν και έδεσαν με αυτού του τύπου την αυτοπαρουσίαση, η οποία ήταν λάθος και εκ των πραγμάτων κρίθηκε, τα οποία λάθη μεγιστοποίησαν το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα μια προσπάθεια συστηματική να επανασυνδεθούμε με κομμάτια της μεσαίας τάξης, με κομμάτια κεντρών, κεντροαριστερών, με τριοπαθών ψηφοφόρων, τα οποία έκαναν άλλες επιλογές. Αυτή είναι η ουσία. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, αν δεν καταφέρουμε να καταστούμε πλειοψηφία, δεν έχει καμία σημασία πόσο επίκαιρο, πόσο έτσι ευκρινές, πόσο διεισδυτικό είναι το πρόγραμμά μας. Διότι αν δεν πιστεύει ο κόσμος ότι είναι εφικτή η πολιτική σου πρόταση, δηλαδή ότι μπορείς να γίνεις κυβέρνηση, δεν θα κάτσει να δει η λύση και να δεις τη λεπτομέρεια το πρόγραμμά σου. Το γεγονός ότι στο συνέδριο δεν παρέστη ο κύριος Τσίπρας, πώς το σχολιάζετε? Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι με την παρουσία του ότι δηλώνει, εκεί δηλώνει όχι παρόν, δηλώνει ότι ενισχύει και τις 5 υποψηφιότητες. Άλλωστε είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε και το κόμμα εκεί που το έφτασε. Θα μπορούσε κάποιος άλλος να πει ότι η απουσία του λέει κάτι? Ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι δεν θα εκδηλωθεί υπέρ του ενός ή του άλλου. Νομίζω ότι είναι συμβατό με αυτή την επιλογή. Δηλαδή προστάτεψε την διαδικασία από διάφορες ερμηνείες οι οποίες μπορεί να φυτρώνανε στη δημόσια συζήτηση από δευτερεύουσες είτε κινήσεις του σώματος, είτε δηλώσεις, είτε οτιδήποτε. Έχει δικαίωμα ο ίδιος να κρίνει το πώς θα είναι συμβατός
με αυτό που είπε στην αρχή. Είναι de facto ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαρακτηριστικά ιδρυτή για το κόμμα μας, διότι στην προεδρία του το κόμμα πήγε από το 3 στο 35-36% και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε. Είμαστε σε μια καινούργια φάση. Προσωπικώς γνωρίζατε ότι δεν περίμενα και δεν είχα στο μυαλό μου ποτέ ότι θα βρεθούμε σε αυτή τη φάση. Θεωρώ ότι κακώς παρατήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Είμαστε εδώ που είμαστε όμως και θα πρέπει να σηκώσουμε το βάρος των ευθυνών που μας αναλογεί. Μήπως μαζί με το βάρος των ευθυνών λοιπόν σηκώνεται και το βάρος της διακυβέρνησης με τα καλά που είχε η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με τη φθορά, ενώ για παράδειγμα ο Στέφανος Κασελάκης που δεν ήταν καν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, δεν σηκώνει κανένα τέτοιο βάρος, οπότε μπορεί να εμφανίζεται, έχει το πλεονέκτημα να εμφανίζεται ως νέος και άφθαρτος. Εντάξει, ο καθένας τοποθετεί αυτόν όπως νομίζει. Εμείς έχουμε μια συσσωρευμένη πείρα με τα θετικά μας, με τα αρνητικά μας. Έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να κερδίζουμε τη Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε το κόμμα μας και την ελληνική πραγματικότητα πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καθαρά τα προτάγματά μας και ο δημοκρατικός κόσμος θα κάνει την επιλογή του. Δεν θέλω να πω τίποτα κακό για κανέναν άλλο συνυποψήφιο. Επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να μην υπάρχουν βολές οι οποίες αποδίδουν ταπεινά κίνητρα και ελαττήρια από τον ένα στον άλλο, να κριθούμε όλοι για τις ατζέντες μας και να αναδείξουμε τα πολιτικά ζητήματα. Για παράδειγμα. Πάμε στην ατζέντα. Ναι, εσείς τι δηλαδή, θεωρείτε διατυπώθηκε, αυτή τη στιγμή, διατυπώθηκε η άποψη, θα σας πω ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό ζήτημα. Διατυπώθηκε η άποψη ότι η διεύρυνσή μας ήταν ένας ασπόνδυλος πολυσυλλεκτισμός. Είναι μια άποψη η οποία είναι λάθος κατά τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι όλοι οι συνυποψήφοι πρέπει να τοποθετηθούν επ' αυτού. Δεν μπορεί να πάμε σε μια εκλογή να έχει διατυπωθεί σε κείμενο Κεντρικής Επιτροπής, ναι, εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή συμβολής από ένα συγκεκριμένο κόμματος αυτή η άποψη και να μην υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεύτερον, βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη, δεν υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση γιατί δεν θέλουν να βγουν απέναντι ή να δώσουν μια απάντηση σε αυτό. Κυρία Βίδου, την καταλαβαίνω την ερώτησή σας πάρα πολύ, αλλά δεν θα μπω στον πειρασμό να αποδώσω κίνητρα. Ναι. Δεν θα μπω. Καταγράφεται όμως ότι εδώ δεν έχουν υπάρξει ακόμα ξεκάθαρες τοποθετήσεις σε κάποια μείζωνα ζητήματα. Όπως, για παράδειγμα, σήμερα έχουμε τη συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών, Γεραπετρίτη και Φιντάν. Έτσι δεν είναι? Είναι προφανές ότι οικοδομούνται οι προϋποθέσεις για μια συμφωνία τις πτυχές της οποίας δεν γνωρίζουμε. Και αυτό που λέω εγώ είναι ότι οποιαδήποτε συμφωνία αποδομεί όσα καταφέραμε 2015-2019 δεν μπορεί να έχει τη συνένεσή μας. Δεν είναι δευτερεύον ζήτημα, είναι μείζον. Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη. Δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, μια συμφωνία η οποία αφήνει την Τουρκία να λέει ότι εμένα η στρατηγική μου εξακολουθεί να είναι η γαλάζια πατρίδα και η Ελλάδα δεν έχει δικαιώματα έρευνας και διάσωσης. Λέτε ότι μπορεί να υπάρχει μια κρυφή ατζέντα, κάτι που μπορεί ξαφνικά να μας βγει μπροστά? Λέω ότι δικαιούμαθα να είμαστε ανήσυχοι. Διότι έχουμε ακούσει δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που σχετικοποιούν, ας πούμε, την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Η έννοια της εθνικής κυριαρχίας δεν είναι σχετική. Είναι απολύτως προσδιορισμένη στο διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι το μεγάλο, το πανίσχυρο όπλο της ελληνικής διπλωματίας. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, όχι το ηθικό απλώς. Νομικά η Ελλάδα έχει δίκαιο και βεβαίως από εκεί πρέπει να ξεκινάει μια διαπραγμάτευση. Όχι από δηλώσεις που σχετικοποιούν, ναι, το διεθνές δίκαιο και προεξοφλούν και υποχωρήσεις. Αυτά καταλαβαίνω, ναι, αντιλαμβάνομαι. Ότι επειδή είστε ένα βαθιά πολιτικό, αυτή την περίοδο του Αυγούστου με πάρα πολλά και σοβαρά ζητήματα που, με τα οποία ήρθε αντιμέτωπη, ναι, η κυβέρνηση να διαχειριστεί, εκ του αποτελέσματος όλα μετρώνται. Νιώθετε εσείς, νομίζω προσωπικά, ότι δεν είχατε το κόμμα τη δύναμη να κάνει την αντιπολίτευση που έπρεπε, να έχει τη φωνή που έπρεπε? Έτσι κι αλλιώς αυτό συμβαίνει de facto όταν είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Θυμάμαι κι εγώ τους πρώτους μήνες από το καλοκαίρι του 2015 μέχρι τους πρώτους μήνες του 2016 που ήταν η Νέα Δημοκρατία σε μια μεταβατική περίοδο. Και εμείς ήμασταν στην κυβέρνηση, ήταν τα πράγματα, ας πούμε, πολύ εύκολα, διότι δεν είχε βρει ως αντιπολίτευση ούτε την ηγεσία της, ούτε τον βηματισμό της. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει ότι πάει συντεταγμένα σε αυτή τη φάση. Ο Σωκράτης Οφάμελος, ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει πάρα πολύ επάξια
σταθεί σε αυτό το ρόλο. Το συνέδριό μας έδειξε ότι μπορούμε να διαφυλάξουμε την ποιότητα του διαλόγου και η συμμετοχική διαδικασία νομίζω θα μας αναζωογονήσει. Πάντως να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εγώ θυμάμαι όλα τα πάνελ που είχαμε εδώ και νομίζω και εσείς ήταν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Ρωτάγαμε τι συνέβη, γιατί τι πήγε στραβά. Τέλος πάντων, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πέτυχε το αποτέλεσμα το εκλογικό που ήθελε και πήρε κάτω από 20%. Και ακούγαμε απαντήσει ότι παιδιά, αυτά δεν είναι όλα τα πούμε τώρα. Έχουμε ένα συνέδριο μπροστά. Ήρθε το συνέδριο, άκουσα και τις 5 ομιλίες, δεν υπόθηκε κάτι. Όχι, τώρα εδώ μας αδικείται και νομίζω ότι θα πρέπει να υπερασπιστώ και τους συνυποψηφίους, με τους οποίους έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, πρέπει να το πω αυτό ευθέως. Κατά τη γνώμη μου, το μείζον ζήτημα ήταν πρώτον το ότι είχαμε μια αδύναμη πολιτική κυβερνητική πρόταση, δηλαδή κανένας δεν πίστευε ότι εμείς μαζί με το ΚΚΕ, το Βαρουφάκη και το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσουμε να κάνουμε προοδευτική κυβέρνηση. Διότι ο ένας έλεγε να μου κοπεί το χέρι, ο άλλος έλεγε μούφα κυβέρνηση και ο τρίτος έδειχνε την εικόνα ότι τον νοιάζει να πέσει πρώτα ο Τσίπρας και μετά ο Μητσοτάκης. Και το δεύτερο είναι ότι αποξενωθήκαμε με πάρα πολύ εμφατικό τρόπο από κομμάτια του εκλογικού σώματος που μεταξύ μας τα λέμε μεσαία τάξη. Αυτό απασχολούμε, είναι οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες. Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου προοδευτικό σχέδιο, το οποίο δεν βάζει στο κέντρο της εξίσωσης σε αυτόν τον κόσμο. Σε μια συμμαχία βεβαίως με τη μισθωτή εργασία. Αυτό πρέπει να το πούμε καθαρά. Υπήρχαν πολιτικές όταν κυβερνήσαμε, οι οποίες μας επιβλήθηκαν, που πλήγωσαν κομμάτια της μεσαίας τάξης. Αν αυτό δεν το ομολογήσουμε, θα είμαστε διαρκώς σε μια κατάσταση η οποία θα αφήνει υπονοούμενα ότι αυτές οι δύσκολες πολιτικές ήταν πολιτικές δικών μας επιλογών. Πάμε στην επόμενη μέρα και είναι η τελευταία ερώτηση. Mm-hmm. Η επόμενη μέρα σας βρίσκει αρχηγό του κόμματος με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Mm-hmm. Πώς θα είστε, τι θα κάνετε. Σας βρίσκει να είσαστε άλλος να είναι αρχηγός του κόμματος. Εσείς τι θα κάνετε? Θα είμαστε όλοι μαζί, θα έχει το καράβι συγκεκριμένο προσανατολισμό και θα τραβάμε κουπί προς την ίδια μεριά. Αυτό περιμένει ο κόσμος από εμάς και σε αυτό θα ανταποκριθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλό αγώνα λοιπόν στις λίγες μέρες που μένουν. 10 Σεπτεμβρίου θυμίζουν οι εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το θύμισε ο κύριος Παπάς και τα μη μέλη μπορούν να πάνε να γραφτούν μέλη. Και το ίδιο πρωί. Και την ίδια μέρα κανονικά δεν έχετε κανένα πρόβλημα.